Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ήρθε η ώρα να τα πούμε λίγο για το παιχνίδι της ομάδας με την Μπενφίκα για την φάση των 8 του Champions League, το πρώτο παιχνίδι. Οι Reds παραδόθηκαν με μία μάλλον αναμενόμενη δεκάδα, αν και δεν σας κρύβω ότι η απουσία του Henderson λίγο με ευνηδίασε, όπως και η παρουσία του Trent λίγο με ευνηδίασε, ενώ ψήνω σε πολύ δυνατό παιχνίδι της Κυριακής. Έλεγα μήπως προφυλαχθεί, όμως τελικά ορθώς έπραξε ο Κλοπ, ο οποίος βλέπει και παραπάνω πράγματα στις προπονήσεις. Μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Δηλαδή, εμείς καλά τα βλέπουμε από το ρεπορτάζ, από τους ανθρώπους που είναι πάνω στην πόλη. Τους παρακολουθούμε τι γράφουν. Βλέπουμε γενικά την ροή των ειδήσεων και των εξελίξεων, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να είμαστε και 100% στο μυαλό του Γερμανού και φυσικά δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά που έχει εκείνο στα χέρια του για να κρίνει για την αρχική δεκάδα. Έτσι λοιπόν, Άλισον, Τρέντ, Ρόμπερτσον, Van Dijk και Κονατέ. Στο κέντρο Φαμπίνιο, Κεϊτά και Τιάγκο. Και μπροστά η τριάδα, η οποία ήταν μάλλον αναμενόμενο να είναι, με τον Μανέ να έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο το ύψος του που δεν είναι σεντερφόρ, ο Μανέ λόγω σωματοδομής, λόγω δυνατοτήτων, μπορεί να ανταποκριθεί με έναν τόσο καλό παίχτη αριστερά του, τον Ντίαζ, και επίσης έναν τόσο καλό παίχτη, επιπέδου δηλαδή, όπως είναι ο Σαλάχ, ο οποίος είναι σαφώς κλάσης, πολύ πιο μπροστά από τον Ντίαζ, αλλά ο Ντίαζ είναι ο εξελίξιμος. Το κακό με τους δύο μπροστινούς, Μανέ και Σαλάχ, είναι ότι είναι σε ένα κακό φεγγάρι λόγω κόπωσης σωματικής και πνευματικής, με αποτέλεσμα αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν δώσει λύση και να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν το έκαναν. Μπλέθηκαν λίγο τα πράγματα, με έναν Τιάγκο στο κέντρο, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, είχε εμπνεύσεις, είχε πάσες, είχε κυκλοφορία, είχε, αλλά δεν ήταν όσο χρειαζόταν. Ενώ ας πούμε Φαμπίνι και Κεϊτά, ένας Κεϊτά ο οποίος μας εξέπληξε, είναι η αλήθεια, μας εξέπληξε ευχάριστα γιατί έβγαλε το παιχνίδι χωρίς να τραυματιστεί. Μάλιστα, κάναμε χιούμορ στην ΠΑΒ ότι, οκ, τραυματίστηκε και τώρα λέει πήγαινε στον πάγκο. Λέει, χτύπησε τα ξύλα, ρε, λέει, για όνομα του Θεού. Και μια αμυντική γραμμή η οποία έκανε αυτό που ξέρει να κάνει τόσο καλά. Πίεσε σε όλο το πρώτο ημίχρονο τους Πορτογάλους, οι οποίοι το είδαν το έργο ότι θα γίνει πάρτι στην άμυνά τους και κλείστηκαν στην άμυνα. Κλείστηκαν στο δικό τους μισό γήπεδο, κάνοντας κάποιες αντιπιθέσεις, κάποιες προσπάθειες για να έχουν μια τελική. Στο πρώτο ημίχρονο, κάπου γύρω στο 30, είχαμε φτάσει τις 8-9 τελικές με συνολικά σουτ, αν το θυμάμαι καλά, 17-18, αλλά ήταν εξωπραγματικό το νούμερο στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι Reds θα μπορούσαν να είχαν βάλει τουλάχιστον άλλα 2 γκολ, δηλαδή να πάει το ημίχρονο 0-4-0-5, κάτι η βιαστική επιπόλαιη η εκτίμηση, κάτι λίγο οι τσαπατσουλίστικες προσπάθειες δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μέτρησα τουλάχιστον 5 μπαλιές πολύ δυνατές προς τον Σαλάχ, εξωπραγματικά δυνατές ακόμα και για τον Σαλάχ, ο οποίος τρέχει και μπορεί να προλάβει την πιο χαμένη παλιά και να μαζέψει λόγω τεχνικών δεξιοτήτων, το οποίο δεν το κατάφερε. Τον Αιγύπτιο τον σκίσανε, οπότε θεωρώ ότι λογικά κουράστηκε παραπάνω. Είναι ήδη κουρασμένη με το Μανέ, με εκείνο το African Nations Cup μες στο χειμώνα, το οποίο τους έβγαλε τελείως εκτός ρυθμών. Και από την άμυνα πρέπει να βγάλω το καπέλο στον Trent, ο οποίος ήταν αυτό που θέλουμε, διαπλανητικά καλός, δεν μπορώ δηλαδή να βρω έναν όρο για να το περιγράψω, ο οποίος ήταν και αμυντικά πολύ καλός, μα πάρα πολύ καλός, και σε περιπτώσεις που χρειάστηκε βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας και έκοψε επικίνδυνες φάσεις. Και αν έπρεπε να ξεχωρίσω τρεις παίκτες σε όλο το παιχνίδι, είναι Ντίαζ, Κεϊτά και Τρέντ από κάθε γραμμή. Κάποια στιγμή έκανε μια ζεμπεκιά ο Βέρτζελ. Ο Κονατέ, πρωταγωνιστής στον γκολ που έβαλε και άνοιξε το δρόμο για τους Reds από το corner, επιτέλους
του Ρόμπερτσον. Μπράβο Κώστα, του κάνεις ωραίες προπονήσεις του Ρόμπερτσον και του δείχνεις πώς θα κάνει να εκτελεί κόρνερ και να κάνει σεντράρι στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Για τον Τζιμίκα αναφέρομαι. 2-0 με εκείνη την εξωπραγματική παλιά. Εξωπραγματική, δηλαδή όταν είδα ας πούμε, και έβγαλε μια παλιά 40 μέτρα ο Τρέντ, τρελάθηκα, όπου σημάδεψε. Δεν το έκανε τυχαία, να ξανά τη φάση, δεν το έκανε καθόλου τυχαία. Σημάδεψε τον Ντία, τον οποίο τον είδε και ο οποίο έκανε το αυτονόητο. Δηλαδή έκανε με κεφαλιά ασίστ τον Μανέ, ο οποίο πλάσαγε τον Βλαχοδήμο. Να πούμε για το συμπατριώτη μα, τον τερματοφύλακα, ότι αντιμετώπισε μια πολύ πολύ καλή Λίβερπουλ και στάθηκε αρκετά καλά. Μάλιστα θα μπορούσε το σκορ, το ξαναλέω, να ήταν στο ημίχρονο 0-4-0-5. Θέλετε να πείτε ότι τον σημάδεψε οι δικοί μας, θέλετε να πείτε ότι τον βρέθηκε μπροστά προς το κορμί του και εμπόδισε τους δικούς μας να σκοράρουν. Ναι, σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο Έλληνας goalkeeper συμμετείχε στις φάσεις και σε δύο δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά στις υπόλοιπες όμως κάτσε το σκορ σε επίπεδα διαχειρίσιμα για τους Πορτογάλους, οι οποίοι βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και αντιμετώπισαν μια Liverpool η οποία ξεχάστηκε στα αποδυτηρία. Είχαν πάει για τουαλέτα, για μπύρες, δηλαδή τραλαθήκαμε. Κάνει και εκείνη την απίστευτη ζεμπεκιά ο Κονατέ στο 49, βρίσκει την ευκαιρία ο Δαρβίνος, ο Νούνιες και τελειώνει τη φάση όπου ο Άλισον έπεσε σωστά, δεν έβλεπε όμως για να απλωθεί όσο χρειαζόταν, γιατί είχε μπροστά τον Κονατέ. Αν δείτε δηλαδή τη φάση που στην επανάληψη που είναι με φάτσα το τέρμα της, το δικό μας, δηλαδή πίσω από τον Νούνιες και χαμηλή κάμερα, θα καταλάβετε το τι έγινε εκεί και πώς εξελίχθηκε όλη η φάση. Εκεί έκανε κακό υπολογισμό ο Κανατέ. Το αποτέλεσμα το ξέρετε. Από εκεί αποσυντονίστηκε όλη η ομάδα, κατέρευσε ο Τιάγκο, ο οποίος θα πάρει μια κίτρινη κάρτα λίγο μετά, και ορθώς ο Κλοπ έβαλε μέσα Μπόμπι, Χέντερσον και Τζότα, αντικαθιστώντας τους δύο μπροστινούς Μανέ και Σαλάχ και Τιάγκο για να σου λουπώ στο κέντρο και φυσικά με τον Μπόμπι να ελέγξει το ρυθμό και τον έλεγχο της, να ελέγξει την κυκλοφορία της μπάλας. Έχουμε πει πολλάκις ότι ο Χέντερσον έχει ειδικούς ρόλους και ανέκαθεν έχει ειδικούς ρόλους, οπότε ειδικά στο κομμάτι του ρυθμού βοηθάει και η εμπειρία του. Στα 32 πηγαίνει πια, έτσι, μην τρελαθούμε. Αν ένας παίκτης σε αυτή την ηλικία δεν έχει εμπειρία και δεν έχει τρόπο να καλμάρει και να μεταδίδει, ας πούμε, ηρεμία στο παιχνίδι της ομάδας, τότε δικαίως είναι ο αρχηγός. Η φωνή μου δεν ξέρω αν την ξεχωρίζετε, είναι λίγο βραχνιασμένη, γιατί τα πήρα στο κρανίο και πρέπει να μάξω όλοι πάμπε. Στη φάση που έκανε ο Άλισον εκείνη τρίπλα, ακόμα τη βλέπω και με πιάνει, δηλαδή, τι να σας πω, εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες. Τριπλάρι και δεν μπορώ να το καταλάβω ότι αυτό το πράγμα, όσο καλό ποδόσφαιρο και να ξέρει ο τερματοφύλακας, όταν είσαι ένας προς έναν σε αυτή τη θέση, είσαι ο τελευταίος και μετά ένα τέρμα μόνο του, δεν δικαιούσε να κάνει τρίπλα. Τι να κάνουμε. Αν είναι 9-0 το σκορ, κάνε 100 τρίπλες. Πόσα θα βάλει ο άλλος. Αλλά ρε φίλε, είναι 2-1. Δεν μπορεί να ρισκάρει την προσπάθεια όλη τη ομάδα με αυτή την γκάφα που έκανε. Και τριπλάρι και του βγαίνει τριπλά. Είδατε όμως τι έγινε με την μπάλα που χτύπησε στο αριστερό του, στην αριστερή του γάμπα. Θα μπορούσε κάλλιστα αντί να πάει μπροστά η μπάλα, να πάει πίσω, να στρωθεί γεια σας, το πιο εύκολο γκολ και να γίνει και ρεντίκολο. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Και στην τελική, εγώ τα άφησα και στο Γερμανό, διότι λέω, τον βλέπει, το έχει κάνει πόσες φορές. Από τον πάγκο δεν του λες τίποτα. Στις προπονήσεις δεν του κάνει καμία αυτή. Είχε δίκιο και ο Γιώργος Βαρδάκης τώρα το πρωί, μου στείλε μήνυμα και μου λέει: εδώ γράφει, λέει, μα είδα από κάθε προπόνηση 100 φορές το. Όχι 100 φορές, 100.000. Μέχρι να το μάθει. Δεν κάνω τρίπλα στην περιοχή στον αντίπαλο επιθετικό. Πώς μας θα μου πιάσει, και ξέρετε για κάτι, την πρώτη φορά που το έκανε στην Αγγλία ήταν στο γήπεδο της Λέστερ, όπου πήγε να κάνει, να κόψει στην αυτή, να κάνει τρίπλα, δεν θα ήταν τώρα στο out τη φάση, του διτζίμπησε νομίζω ο Αμαρτέι, Βάρντι, γεια σας γκολ, πάρτε και τους βέβαια, βάλε μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ήταν 2-0 και έγινε 2-1. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν το κόβει μαχαίρι ο Γερμανός. Τελείωσε, μαχαίρι, μαχαίρι. Να του πει, σε κάθε ώρα που θα κάνει, ακόμα και πετυχημένη, 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Κόψε τον εβδομαδιάτη τώρα, φίλε. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να δυναμωθεί όλοι με τα χάπια και να. Και καλά, εμεί, εντάξει, δεν βαρύσει και τι έγινε. Μα θυσιάζει την προσπάθεια όλη τη ομάδα. Γι' αυτό και στο τρίτο γκολ του Ντία, το οποίο ήταν μια απίστευτη παλιά τρύπα του Κέιτα, οφείλω να ομολογήσω
και ο Κεϊτά πραγματικά χτες κάλυψε όλο το κέντρο. Ανασταλτικά, επιθετικά, εκεί που χρειαζόταν να έκανε φάουλ, δηλαδή τρελαθήκαμε έτσι. Αφού κάποια στιγμή έφαγε μια γυναίκα και ξάπλωσε κάτω και λέω τελείωσε, έμεινε εκεί. Κάνει μια παλιά τρύπα και αυτό ήταν και το ζουμί τη όλη τη υπόθεση. Δηλαδή έβαλε Τιάγκο ο Γερμανό, δηλαδή του τάχου στη φάση του Άλισον, αλλά έβαλε Τιάγκο και Άλισον και Τιάγκο και Κέιτα ακριβώ αυτόν τον λόγο. Για τι κάθε, η οποία κάθε την έβγαλε ο Κέιτα, την έστωσε και λίγο ο Ταμέντι. Ο Ταμέντι, τι ωραίο τύπο. Από την καιρό που ήταν στη Σίτι, μ' άρεσε. Ήταν ο καλύτερο αμυντικό τη αντίπαλη ομάδα. Εννοώ ο καλύτερο assistant. Τσιμπάει λίγο ο Ταμέντι, τη τρώνε στον Δία, περνάει τον Βλαχοδήμο, γεια σα, 1-3. Που με τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, οι Ρέντς το δικαιούνται το διπλό και δικαιούνται, μάλλον δικαιούνταν να είχαν φύγει και με μεγαλύτερο σκορ. Εν τέλει περιπτώσει, τέλο καλό, όλα καλά. Να αναφέρω ότι ο Ντίας έφταιγε για την παλιά που βρέθηκαν οι Πορτογάλοι και έγινε το 1-2, αλλά η συνολική εικόνα του Ουρουανού, του Γουιανού και του Άγγλου, δηλαδή Ντίας, Γκεϊτά και Τρεν, ήταν με διαφορά από τους υπόλοιπους. Τέλος καλό, όλα καλά. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Απομένει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, να γίνει το τσεκάρισμα, δηλαδή check-in για την τετράδα. Και από εκεί και πέρα μπροστά μας έχουμε ένα πολύ 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 σημαντικό παιχνίδι, την Κυριακή, το οποίο πρέπει να μπούμε με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία δεκάδα, έχουν στον πάγκο άλλη μία και έχουν φυσικά και τη βοήθεια κοινού. Βλέπε φρου-φρου, σημαίνει του corner, σημαίνει στους πλαϊνούς, το VAR, το οποίο για τον Άντονι Τέιλορ θα τα σχολιάσουμε και στο preview την Παρασκευή. Okay. Είναι μία έτσι μία αλλιώς. Κάνει αρκετά λάθη υπέρ των αντιπάλων μας της Κυριακής, αλλά για τον Τιέρνη είναι αψυχολόγητος. Και κακός ο άνθρωπος αυτός είναι στο VAR. Πολλοί βγάζουν συμπεράσματα. Okay. Ας δούμε λοιπόν την εξέλιξη και ας κρίνουμε εκ των υστέρων. Προκαταβολικά, πάντως, ο πρώτερος έντιμος βίος τους, ή ανέντιμος, δεν του δικαιώνει. Αλλά θα τα πούμε την Παρασκευή. Λοιπόν, καλή συνέχεια στο τι κάνετε. Το πρώτο βήμα έγινε για την τετράδα και συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια στο τι κάνετε. Γεια σας.